Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που είχε εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Δήμαρχο τον κύριο Αχιλλέα Μπέο και κυβερνητικά στελέχη. Όπως είπες και εσύ, αυτή η σύσκεψη γινόταν υπό τις διαμαρτυρίες περίπου 20 με 25 συγκεντρωμένων πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο στο Βόλο αλλά και στα υπόλοιπα χωριά του Πηλίου, τα οποία μην ξεχνάς αρκετά εξ αυτών είναι ακόμη από κλεισμένα, αφού το οδικό δίκτυο δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Σήκωσαν μάλιστα και πανό, λέγοντας πρώτα μας κάψατε, τώρα μας πνίξατε. Ζήτησαν να έχουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Δήμαρχο, αλλά αυτό το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι εδώ, στον Βόλο, Εύα, η ζωή ξαναρχίζει να βρίσκει τους ρυθμούς της, αλλά δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Σταγόνα νερό πραγματικά. Οι άνθρωποι δεν έχουν να πιούν νερό, δεν μπορούν να κάνουν πάνω, γιατί ενώ δεν το ρεύμα επανήλθε, αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, υπάρχει τεράστια ζημιά στο δίκτυο υδροδότησης. Ακριβώς, στη Ζαγορά. Ακριβώς, Εύα. Ακριβώς αυτό θα επιχειρηθεί αύριο να επιδιορθωθεί. Ο κύριος Μπέος υποστήριξε ότι αύριο το 80% του νερού της υδροδότησης θα επιστρέψει με χαμηλή πίεση. Καταλαβαίνεις όμως ότι εδώ, σε αυτή τη μεγάλη πόλη, τόσο στο Βόλο όσο και στην Νέα Ιωνία, η αγανάκτηση είναι μεγάλη. Οι κάτοικοι προμηθεύονται νερά από τα φορτηγά που βρίσκονται εδώ κατά τόπου στο Βόλο και τους μοιράζουν εξάδες, πάρα πολύ μάλιστα. Είδαμε εμείς το μεσημέρι που βρεθήκαμε εδώ, νωρίς το απόγευμα, να διαμαρτύρονται, να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει μια εξάδα νερών. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι στόχος της κυβερνητικής σύσκεψης, εκτός από την αποκατάσταση της υδροδότησης, είναι και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε και είπε για μία ακόμα φορά ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά κεφάλαια, προκειμένου να τρέξουν γρήγορα τόσο οι αποζημιώσεις, το πρόγραμμα Αρρωγή, αλλά και το μοντέλο Ιανός, ώστε γρήγορα να υπάρξει αποκατάσταση των ζημιών και με ασφάλεια βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Φασουλάκη, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τον Βόλο. Εδώ πέρα στη Μανησία, εδώ μάλιστα σημειώθηκε και το απόλυτο ρεκόρ βροχόπτωσης, το οποίο θα καταγράφεται πια στα παγκόσμια ρεκόρ, όχι μόνο στα εθνικά, για να έχουμε μια αίσθηση του πόσο νερό έπεσε. Πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο ήδη γίνεται, ο απεγκλωβισμός ανθρώπων οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Πήλιο και η τροφοδοσία τους, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και σε νερό. Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή εκτελείται με αποτελεσματικότητα και δια της θαλάσσης και δια του αέρα. Άμεση προτεραιότητα στις υποδομές του Βόλου, η αποκατάσταση της υδροδότησης. Αλλά θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφική ζημιά η βασική υδροδότηση της πόλης, που είναι οι πηγές οι οποίες βρίσκονται πάνω στο Πήλιο. Παρά τα αυτά, από αύριο η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται. Καλούμαστε να διαχειριστούμε μια πλήρη καταστροφή του βασικού δικτύου ίδρυσης της πόλης. Από εκεί πέρα, τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής έχουν ήδη αρχίσει και δρομολογούνται. Όπως είδατε σήμερα, ήδη τα στελέχη της πολιτικής προστασίας είναι στον δρόμο, κάνουν τις καταγραφές των ζημιών. Θέλω να διαβεβαιώσω και εδώ πέρα τους πολίτες της Μαγνησίας και του Βόλου ότι θα τρέξουμε πολύ γρήγορα στο μοντέλο του Ιανού. Είναι ένα δοκιμασμένο μοντέλο, ώστε να μπορέσουν να πάρουν την πρώτη οικονομική στήριξη για τις οικοσκευές. Και βέβαια, συζητήσαμε και με τους δημάρχους του Πηλίου τις πιο δομικές, δραστικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο οδικό δίκτυο.